Κυρίες και κύριοι, ο Μάριος Πρίαμος και η Άσπα. Σαν δυο σταγόνες βροχής, έτσι ταιριάζουμε εμείς. Πάρα πολύ μου αρέσατε σήμερα. Συγχαρητήρια. Και στην Άσπα που επέλεξε και σε δίδαξε, αλλά και σε σένα, ναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Πολύ ωραία στιγμή. Το μυστικό της επιτυχίας φαίνεται ότι είναι τραγούδια που γνωρίζω ίσως και είναι γνωστά στα αυτιά μου. Ήταν καλή επιλογή και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι μέσα μου τον αξιολόγησα σωστά. Είναι ένας άνθρωπος εργατικός, σοβαρός. Τώρα τι θα πούμε. Τώρα θα σου πω. Αμάν, περιμένω. Ξυπνάω ένα πρωί. Και άκουγα στα αυτιά μου ένα συγκεκριμένο τραγούδι, τώρα αυτή την περίοδο έτσι της καραντίνας. Πώς μου ήρθε, λέω. Συνειδητοποιώ ότι αυτό που, το τραγούδι που άκουγα μέσα μου, λέγεται «Ολική καταστροφή». Οκ. Okay. Νίνο. Φίβος Νίνο. Νομίζω πως θα το πούμε καλά. Δεν ξέρω αν στη φωνή μου ταιριάζει όσο ταιριάζει αυτό του Μαζουνάκη. Πολύ καλός τραγουδιστής, δεν ξέρω αν θα γίνει. Αυτό που ξέρω είναι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και ότι καθημερινά θα βλέπει πώς εξελίσσεται έτσι μέσα από την προσπάθεια. Ελπίζω και οι κριτές και εμείς να είμαστε ok μετά από αυτή την ερμηνεία. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή τον Μάριο και την Άσπα. Η φύση θα μας εκδικηθεί. Άπειροι προφήτες και χιλιάδες ιονοί λένε ότι οι πλανήτες θα έρθει γραμμιστού. Κι όλα όσα γνωρίζουμε πως τώρα θα καθούν. Για να έρχεται το τέλος και η καταστροφή. Το μόνο που μετράει για μένα είσαι εσύ. Μείνουμε στον κόσμο, εμείς τελευταίοι. Εφόσον έχω εσένα, εγώ θα είμαι οκ. Άνθρωποι οργισμένοι που επαναστατούν. Κυβερνήσεις πιόνια σαν διέξοδο οδηγούν. Σαστισμένοι γέλης αμήχανα κοιτούν. Ένα νέο κόσμο στον οποίο δεν χωρούν. Κι αν έρχεται το τέλος και η καταστροφή. Το μόνο που μετράει για μένα είσαι εσύ. Κι αν μείνουμε στον κόσμο εμείς τελευταίοι. Εφόσον έχω εσένα εγώ θα είμαι οκ. Εγώ είμαι οκ, okay, εσείς δεν ξέρω. Δώσαμε εδώ. Γεια σας. Γεια. Νίνο, ο Φίβος το έχει γράψει αυτό τραγουδάρα, δε. Φίβος, Νίνο, τους αγαπάω και τους δύο. Να σου πω ότι η Δέσποινα χόρευε όσο τραγουδάγατε. Αλήθεια, δεν έβλεπα την δίπλα μου τώρα, εγώ, γιατί... Πού να δεις, αφού έβλεπα τραγουδήσεις. Δεν έβλεπα την δίπλα, πραγματικά. Λοιπόν, για να δούμε, είναι οκ, η Κριτική Επιτροπή. Μαρία. Και εσύ. Καταρχήν δεν θα διάλεγα ποτέ ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ολική καταστροφή». Ταιριάζει με την εποχή. Είναι σαν να κάνεις ένα ξενοδοχείο που να το λένε «Ξερότοπος», ξέρεις τέτοιο. Ταιριάζει με το σκηνικό. Το contradiction και μόνο. Λες, ε. Στιχουργικά, δηλαδή, είναι αριστούργημα, έτσι. Εντάξει. Και είχατε χαρά μεγάλη που το λέγατε. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να βρω στοιχεία που να πω ότι ήσασταν λάθος κάπου. Αλλά για κάποιο άλλο λόγο, αδιευκρίνιστο μέσα μου, ένιωθα σαν να ήμουν σε μια παρέα που κάναμε καραόκι. Wow. Και ο Πρίαμος διάλεξε αυτό. Λυπάμαι που το λέω γιατί σε συμπαθώ πολύ, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής και γιατί πρέπει να υπάρχει και μια διαβάθμιση ανάμεσα σε αυτά που είδα πόσο με συγκίνησαν τα άλλα. Κάπου εδώ ήταν οκ, okay, ήταν χαρούμενο, το γλεντήσατε, ήταν όπως λες ένα από τα τραγούδια που σ' αρέσουν να ακούς στο αυτοκίνητο, στο μπάνιο.
Δεν μ' ακούμπησε, ρε παιδιά. Παρόλο που σας λέω, δεν έχω να πω ότι κάπου το χάσατε. Εσύ, γιατί άσπα, εντάξει, δύσκολο να το χάσεις. Όχι, μην το λες. Μην το λες. Όχι, έχει. Και ο τραγουδιστής, η Δέσποινα ξέρει. Και ο τραγουδιστής... Έχει δύσκολες στιγμές, Θα χάσει και νότες, θα χάσει και στίχο. Έτσι είναι το live. Έτσι δεν είναι, ρε Δέσποινα, πέστε. Έτσι είναι το live, φυσικά. Εν ολίγης δεν έχω να σας χρεώσω κάτι αρνητικό σε σχέση με την ερμηνεία, αλλά... Αλλά σου φάνηκε σαν καραόκε. Ναι. Αυτό ποιο... Τι, λοιπόν, σταμάτη. Μισό λεπτό, ένας-ένας, παιδιά. Α, να βάλουμε συμφωνείς. Μια τάξη. Όχι, δεν συμφωνώ με το καραόκι. Συμφωνώ ότι δεν έχω τίποτα. Ναι. Όχι, καραόκι, όχι, δεν μου θύμισε. Εμένα προσωπικά, αλλά εσένα, πού σου το θύμισε. Άμα παίζει, άμα κάνει καραόκι. Εγώ δεν έχω κάνει κιόλα. Α, γι' αυτό. Ποτέ, ναι. Δεν το ξέρω. Πρέπει να κάνουμε ένα βράδυ. Ας μας πει ο κύριος Φασουλής, λοιπόν, πώς σας φάνηκε η ερμηνεία του Μάριου. Δεν με ενόχλησε τίποτα. Δεν αισθάνθηκα όμως και μεγάλη χαρά από τίποτα. Το είδα σαν κάτι πάρα πολύ σωστό και ωραίο. Μέχρι εκεί. Βίκη. Συμφωνώ με το Σταμάτη. Και τώρα εγώ θα φύγω. όλα τα... Γιατί? Όλα τα ισοπεδώνουμε πια, δεν είναι δυνατόν. Ο καθένας την προσωπικότητά του. δεν άκουσα κάτι που να με ενοχλήσει. Χάρηκα γιατί αισθάνθηκα ότι κι εσείς ήσασταν, είχατε χαρά. Σε σένα, Άσπα, δεν μου φαινόταν πολύ μεγάλη χαρά. Αγαπώ, συγγνώμη, σε διακόπτω. Παρακαλώ. Στο σπίτι μου, με αυτό το τραγούδι, φαντάσου τώρα την σκηνή για να καταλάβεις πώς το έζησα εγώ εδώ. Ναι. Στο σπίτι, με το γιο μου, αρχίζουμε και τρέχουμε και ακολουθούν από πίσω και τρία σκυλιά. Και κάνουμε το γύρο του σπιτιού έτσι, γιατί μας πιάνει μια τρέλα και πρέπει να εκτονωθούμε. Τι ωραία. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ έχοντας αυτή την εικόνα στο κεφάλι μου, τόσο σα το ευχαριστήθηκα. Το αισθάνθηκα. Χαίρομαι, τι ωραίο χαίρομαι, να ευχαριστήσει τα πράγματα. Μάρια, είσαι τόσο συμπαθής, ρε Μάρη. Μου είσαι τόσο συμπαθής, αλήθεια σου λέω. Μα ήταν χαρούμενοι. Και ναι. Ήταν χαρούμενο, ήταν χαρούμενο γιατί, να σου πω, είναι ένα κομμάτι που, ναι μεν ο στίχος λέει τι λέει, όμως λέει αφού έχω εσένα είναι όλο ok. Άρα το μήνυμα στην τελική είναι ότι όλα είναι ok και βλέπουμε προς το καλύτερο και όλα είναι καλά. Από θέμα κίνησης, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κινούμε καθόλου σε θέμα πίστας τραγουδιστικής. Στο πρώτο live θυμάμαι είχα κριτική ότι καθόμουν στεκόμουν κάπως έτσι. Τώρα που φάγαμε την πίστα ήταν κάπως εντάξει, ok. Προσπαθούμε να εξελιχθούμε και εμείς να μάθουμε κάτι που δεν ξέρουμε. Σας ευχαριστούμε. Δύσκολο. Δέσποινα. Θέλω να πω το εξής. Συμβαίνει η εξής αδικία κάποιες φορές. Κάποια τραγούδια θεωρούνται σημαντικότερα από τα άλλα, γιατί μπορεί να είναι ο στίχος πιο βαρύγδουπος, να λέει περισσότερα. Η μουσική μπορεί να είναι πιο ευαίσθητη, πιο μεγαλειώδης από κάποια άλλα. Υπάρχουν και αυτά τα τραγούδια, ωστόσο, που είναι εκεί έξω απλώς για να σε κάνουν χαρούμενο. Αυτό το τραγούδι του Φίβου είναι ένα τέτοιο τραγούδι, όπως ακριβώς είπε η Άσπα, εγώ με τα παιδιά μου και τα τρία μου σκυλιά. Δέσποινα, συγγνώμη, το χορεύω... Συγγνώμη. Έτσι, θα διαφωνήσω μαζί σου. Αυτό το τραγούδι, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι άρτιο. Έχει έναν εξαιρετικό στίχο, εξαιρετικό, και δεν μπορώ να το τοποθετήσω στην κατηγορία των τραγουδιών που περιγράφεις. Δηλαδή, από τα χαρούμενα τραγούδια. Ότι είναι ένα τραγούδι απλά που υπάρχει για να χαιρόμαστε. Φρε καλή μου. Βλέπω το contradiction πίσω, το διαβάζω και δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς για τη διακοπή, απλά επειδή είπες συμφωνώ με την Άσπα. Εγώ είπα κάτι άλλο και εσύ λες κάτι άλλο. Ωραία. Ίσως δεν κατάλαβα τι θέλεις να πεις εσύ. Α, μπορεί. Με συγχωρείς. Εγώ ωστόσο ήθελα να πω ότι κάποια τραγούδια μπορεί να δικούνται επειδή να τα χαρακτηρίζουν ελαφριά. Να μην εγώ είναι δεν το τόσο. Χαρακτηρίζω καθόλου. Άσε με να ολοκληρώσω, βρε αγάπη. Ναι, αλλά όχι, δεν μπορείς να λες ελαφρύ τώρα αυτό το τραγούδι. Δεν καταλαβαίνω την έντασή σου. Ούτε εγώ, Μαρία μου, την παρέμβασή σου. Κάνει και ρίμα. Καλησπέρα, Άσπα. Αρχίσαμε. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Να σου το πω διαφορετικά, γιατί διακρίνω έναν εκνευρισμό ο οποίος είναι δικαιολόγητος αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω εκνευρισμό, απλά δεν θέλω ο κόσμος να καταλάβει κάτι άλλο. Μα δεν μου αφήνεις, βρε καλή μου, να ολοκληρώσω την άποψή μου, να τοποθετηθώ. Ύστερα μπορεί να έχεις εσύ αυτή την άποψη και η Δέσποινα και εγώ την άλλη. Μα κύριε Φασουλή, αυτό λέω, ότι άλλη άποψη έχει Δέσποινα και άλλη εγώ. Μα ωραία. Δεν ξέρεις την άποψή μου. Δεν νομίζω καν ότι την έχεις ακούσει. Λέω λοιπόν ότι κάποια τραγούδια μπορεί να αδικούνται, γιατί νομίζω ότι ξεκίνησα και εκεί έναν 800 παρεμβάσεις, δεν ολοκλήρωσα. Αδικούνται μέσα στην ελαφρότητά τους. Έχω πει και εγώ τέτοια τραγούδια. Φορτώνεις τα οποία, όχι,
Έλα. Τα οποία λοιπόν, αυτά τα τραγούδια, ωστόσο, είναι εκεί έξω και μπορεί να σου φτιάχνουν τη διάθεση χωρίς να έχουν να πούνε και πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Όμως είναι απαραίτητα στη ζωή μας, τα χρειαζόμαστε. Τέτοια τραγούδια είναι όπως αυτό, όπως είναι η Γη και Σελήνη που έχω τραγουδήσει. Εδώ, η Άσπα έχει διαφωνία εδώ. Μα δεν είπε ότι το πιστεύει η Άσπα, το πιστεύει η Δέσποινα, δεν μπορεί. Όχι, παιδί μου, χαρακτηρίζει ελαφρύ το συγκεκριμένο τραγούδι στιγουργικά. Εγώ είπα ότι δεν είναι ελαφρύ, οπότε έχουμε εκεί τη διαφωνία. Αυτό θέλω να έχει καταστεί σαφές. Έχετε διαφωνία. Αυτή είναι η δική σου άποψη. Έχετε διαφωνία. Ναι. Για μένα, σε σχέση με το προηγούμενο, με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, θεωρώ έχει τη δική του ελαφρότητα, την οποία τη θεωρώ απαραίτητη στη ζωή μας και στη μουσική μας. Ωστόσο, θέλω να πω ότι μέσα σε αυτό το τραγούδι, για το λόγο που έχει γραφτεί και καλώς έχει γραφτεί, εμένα μου αρέσετε πάρα πολύ, διότι ήταν ο Μάριος σωστός, οι δεύτερες της Άσπας ήταν πάρα πολύ ωραίες, κουμπώστε πολύ ωραία, το χαρήκατε και μου μεταφέρατε αυτή τη διάθεση του τραγουδιού, αυτή τη χαρά. Αυτό ήθελα να πω, οι καημένοι, δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Διαφωνήστε όσο θέλετε, είναι δικαίωμά σας. Αυτή είναι η άποψή δηλαδή, μου. Δηλαδή, εμένα που το τραγούδι δεν μου λέει τίποτα, θα με στήσετε στον τοίχο. Όχι, βέβαια. Όχι. Δεν μου λέει τίποτα. Μα είναι γούστα αυτά. Ναι, απλώς ξεκίνησε λέγοντας ότι θα συμφωνήσω με την Άσπα. Γι' αυτό καταλάβατε, όχι άλλο. Οπότε η Άσπα είπε την άποψή της, ότι δεν συμφωνούμε. Τη διαχώρισε, τέλος πάντων, διαχώρισε τη δική μου. Τι ακούσατε, την αποψούλα, την καημένη. Ωραία. Συμφωνούμε ότι εμένα διαφωνούμε. Ήθελα να σας πω λοιπόν ότι εμένα μου αρέσατε πάρα πολύ σήμερα. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγκατακλείδη. Πάμε να ακούσουμε την βαθμολογία, γιατί εννοείται. Μπορεί εγώ να προτρέχουμε. Εγώ την ξέχασα. Όχι, μην την ξεχάσετε τώρα και την γράψει καλά και το αλλάξετε. Αφήστε αυτή που έχετε βάλει. Θα ξεκινήσω με τη Βίκη. 7. Εντάξει, πω. Σταμάτη. 7, νομίζω. Μπράβο, όχι το νομίζω. Δέσποινα. 8. Μαρία. 7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, 29 βαθμούς συγκεντρώσατε, δεν είναι άσχημα. Όχι, πάλι ήταν master number.